Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Στην Ουάσιγκτον θα μεταβεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για την προώθηση των ελληνικών θέσεων γύρω από τα ζητήματα του χρέους και των πρωτογενών πλεονασμάτων στο πλαίσιο της αιαρινής συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Χθες το Ταμείο αναγνώρισε τα στοιχεία των ελληνικών αρχών για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2016 και την δημοσιονομική υπεραπόδοση του προηγούμενου έτους, ωστόσο δεν θεωρεί βιώσιμα τα υψηλά πλεονάσματα που προβλέπει μεσοπρόθεσμα το ελληνικό πρόγραμμα, εμένοντας τη θέση του πως ένα πρωτογενές πλεόνασμα 1,5% είναι λογικό δεδομένων των όσων έχει περάσει η ελληνική οικονομία και την ικανότητα των Ελλήνων για μεταρρυθμίσεις. Μέχρι το τέλος Απριλίου αναμένεται να δημοσιοποιηθεί η προκήρυξη του ΑΕΔ για την απασχόληση 10.500 ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόσληψη των ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω της ηλικίας τους σε δήμους και περιφέρειες θα γίνεται με μισθό μέχρι 600 ευρώ για 12 μήνες και με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, καθώς θα υπάρχει και δυνατότητα ανανέωσης ορισμένων συμβάσεων για άλλον ένα χρόνο. Τουλάχιστον επί 12 μήνες πρέπει να βρίσκονται ενδιαφερόμενοι και γραμμένοι στο Μητρό Ανέργων του οργανισμού πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης υπαγωγής. Σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων πραγματοποιεί η Περιφέρεια Ιωνίων Νησιών το επόμενο διάστημα, προκειμένου οι τοπικές κοινωνίες να ενημερωθούν για την υλοποίηση των έργων για την έρευνα και μετάλλευση υδρογόνων ανθράκων που έχουν δρομολογηθεί στην ευρύτερη περιοχή. Επιστήμονες, φορείς και εκπρόσωποι των πετρελαϊκών επιχειρήσεων δίνουν διευκρινήσεις στο κοινό για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τον τρόπο που θα διεξαχθούν οι έρευνες, διαβεβαιώνοντας ότι θα τηρηθούν τα μέγιστα επίπεδα ασφαλείας. Διεθνή διάσταση παίρνει πλέον η εκμετάλλευση υδρογόνων ανθράκων στη χώρα μας, καθώς με την παραχώρηση της θαλάσσιας περιοχής 2 δυτικά της Κέρκυρας στην Total Edison LP, μεγάλοι ξένοι επενδυτές μπαίνουν ενεργά στο παιχνίδι. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας, με το γενικό δείκτη μόνο κυμαίνει 676,49 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,12%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Με περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.